Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόγευμα 3ης 7 Σεπτεμβρίου του 2021 και μόλις τώρα ξεκινά ένα κόμμα επί του πιεστηρίου. Βασίλης Σκουρής, το δεύτερο. Γιώργος Ασιαδήμας, βεβαίως, ο αρχηγός. Μπήκες. Ιδιοκτησία του επί του πιεστηρίου. Μάκης Σκουρής, εδώ πας τα χρόνια πίσω. Τώρα λες την εναλλαγή. Λοιπόν, να σου πω, μπήκες στο πνεύμα, τι βλέπεις. Τι είναι το τη δουλειά. Ναι, όχι, δεν έφυγα ποτέ. Εμείς ποτέ δεν σταματήσαμε. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί ραδιόφωνα, εφημερίδες, όλα, αλλά χρειάζεται και αυτή η ανάπαυλα, ρε παιδί μου. Η ρυθμή, η τριβή. Είναι γρήγορη η τηλεόραση. Σιγά-σιγά, ναι, βέβαια. Λοιπόν, και σήμερα πολλή ειδησιογραφία. Να πούμε μονάχα ότι είναι 2.807 τα κρούσματα, κάτι 3 παραπάνω από χθες. 388 συνάνθρωποι μας είναι στις μονάδες θετικής θεραπείας, αυξήθηκαν κατά 7, αν θυμάμαι καλά. Και έχουμε 38 νεκρούς, είναι λίγο λιγότεροι από ό,τι χθες, αλλά είμαστε σε αυτά τα νούμερα. Βασίλη, εσύ που τα παρακολουθείς κιόλας, φαίνεται ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση τουλάχιστον αυτές τις 15 μέρες. Δεν ξέρω αν θα διαρκέσει, ενώ στα κρούσματα. Και μακάρι να διαρκέσει, αλλά με ανοιχτά τα σχολεία, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και δεν είναι μόνο τα σχολεία, είναι και οι τελευταίοι του εσωτερικού τουρισμού που επιστρέφουν, συνταξιούχοι, τα παιδιά τους κλεινά σχολεία, ίσως το τελευταίο σε πέντε χρόνια. Έχει ανατραπεί το δόγμα ότι ο τουρισμός δεν έχει καμία ευθύνη. Τούμπα τώρα αυτό. Λες, ρωτάω. Κοίτα. Ναι. Τα σχολεία, Γιώργο, εγώ θεωρώ ότι είναι το βασικό θέμα. Mm-hmm. Αν πέρυσι ήταν πρωτίστως η χώρα εργασίας, ο κ. Αριγιάννης μου λέγει ότι το 44% των κρουσμάτων οφείλεται με τα δεδομένα πέρυσι στους χώρους εργασίας και στα μέσα μαζικής μεταφοράς δευτερευόντως. Φέτος νομίζω ότι το πρόβλημα θα είναι τα σχολεία. Θα είναι τα σχολεία για τους λόγους ότι τα παιδιά θα πηγαίνουν μετά στο σπίτι. Επίσης τα σχολεία δεν θα κλείνουν η αίθουσα, το τμήμα. Λοιπόν, αν δεν έχει το 50-1, αν είναι δηλαδή 22 παιδιά και 11 να έχουν. Δεν κλείνει. Δεν κλείνει, 12. Mm-hmm. Το 50-1. Απλώς τα υπόλοιπα 10 απομονώνονται, έτσι δεν κάνουν μάθημα. Πώς θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε, πού θα είναι, αφού το σχολείο θα είναι ανοιχτό. Όχι, το σχολείο θα είναι ανοιχτό. Οι 12 θα κάνουν μάθημα. Οι υπόλοιποι 10, λέω, που θα έχουν ενωσίσει, θα είναι στο σπίτι σου. Αυτό λέω, δεν κλείνει η αίθουσα. Θα γίνει το μάθημα. Αυτό σημαίνει, πρόσεχε να δει. Το μάθημα θα γίνεται κανονικά. Ναι, με του 12, του αναπομείναντε. Αυτό θα δημιουργήσει μια σειρά προβλήματα, όπως καταλαβαίνεις. Και δευτερευόντως, ότι το ένα παιδί θα κολλάει τα άλλα, αυτά θα μεταφέρατε στο σπίτι. Σου λέει, α, ίσω να, κύριε μου, εμβολιασμένο. Και στου εμβολιασμένου κολλάει. Άρα. Αναλαμβάνω. Άρα. Και στου εμβολιασμένου κολλάει και εμβολιασμένοι μεταδίδουν. Άρα. Πάμε. Ναι. Α, εγώ το ακούω και δεν το προσπερνάω. Ναι, ναι, ναι. Λέω. Δεν πας όμως στο νοσοκομείο, δεν πας στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πας στο νοσοκομείο, δεν πας στην ομάδα εντατικής θεραπείας. Δεν κουβεντιάζουμε για τον εμβολιασμό. Έχουμε τοποθετηθεί άπειρες φορές. Και δεν έχει και κανένα νόημα, κατά τη γνώμη μου, από ένα σημείο και μετά. Ερώτηση. Να γίνεται αυτή η συζήτηση. Ναι. Ερώτηση τώρα. Η κυβέρνηση πάντως, σε όλους τους τόνους, από τον Πρωθυπουργό, την Υπουργό Παιδείας, τους υφυπουργούς, τα κυβερνητικά στελέχη, τους πάντες, τα πάντα, μεγάλος στόχος να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία, τα σχολιά μας, τα πανεπιστήμια. Σωστό. Όχι μόνο τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Σωστό. Πέρυσι πρέπει να ήμασταν η μόνη χώρα που δεν λειτουργήσαν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Και στα πανεπιστήμια θα υπάρχει πρόβλημα, Γιώργο. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ποιος θα κάνει τον έλεγχο αυτών που δεν είναι εμβολιασμένοι και θα μπαίνουν μέσα ή των εμβολιασμένων? Έχουν όλα τα πανεπιστήμια, έχουν όλες οι τάξεις φύλακες. Για πες. Όχι, δεν έχουν. Δεν έχουν. Οι κλητήρες φτάνουν, αρκούν οι κλητήρες για τα μαθήματα της αίθουσας. Δεν αρκούν. Άρα πώς θα γίνεται αυτό? Θα έχουμε προβλήματα στην ιστορία. Θα ανθεί και ο χειμώνας σιγά σιγά. Mm-hmm. Θα κλεινόμαστε μέσα, δεν θα είναι όπως έξω. Και νομίζω ότι θα έχουμε μια περιπέτεια πιο σημαντική. Σε άλλους λόγους είναι υποκειμενική, σε άλλους είναι αντικειμενική που θα οφείλεται. Θα δούμε πώς θα πάει και ο εμβολιασμός. Απέχουμε πολύ από τα αισιόδοξα νούμερα που δυστυχώς ακούγονταν από τα τελευταία μίλια ή οτιδήποτε που θα υπάρχει. Και ας ευχηθούμε να μην υπάρχει καμία άλλη μετάλλαξη, η οποία μετάλλαξη, να ξαναπώ, και σε αυτό η μαλλιά η γλώσσα επίσης, οφείλεται στο ότι δεν είναι όλος ο κόσμος εμβολιασμένος. Και δεν φτάνει να είμαστε μόνο στην Ελλάδα. Εδώ 100% να εμβολιαστούν. Αν οι υπόλοιπες χώρες δεν εμβολιάσουν, θα έρθουν μετά εδώ οι όποιες μεταλλάξεις υπάρχουν, που είναι πολύ πιθανό από ένα σημείο και μετά να το ξεκαθαρίσουμε ότι πλέον μιλάμε για 100% των νοσούντων με μετάλλαξη Δέλτα πλέον, έτσι.
Ναι, ναι. Έχει πλήρως ξαναπληρωθεί. Ναι. Ποια δεν είναι η μετάλλαξη Δέλτα, θυμόμαστε, για να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Mm-hmm. Είναι αυτή που βγήκε από την Ινδία, γιατί στη χώρα που έχει ο κόσμος, που έχει τη μεγαλύτερη βιομηχανική παραγωγή των εμβολίων, τα εμβόλια εξάγονται, δεν ήταν για τους κατοίκους, πεθαίναν στον δρόμο, πηγαίναν τα πτώματα στον ποταμό Γάνδη στη σειρά, γιατί δεν έκανε ο κόσμος εμβόλια. Αυτό οδήγησε στη μετάλλαξη, ήρθε πρώτα στη Βρετανία, έκλεισε, θυμάστε τα σύνορα, η Γαλλία και η Γερμανία πρώτα, δεν κλείνονται τα σύνορα, δεν μαζεύεται ο ιός με τα σύνορα. Θα φύγει ο Άγγλος, θα έρθει στην Ελλάδα, θα φύγει από την Ελλάδα, θα πάει στη Γερμανία. Σιγά το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν σύνορα για τον ιό. Και αυτό δημιούργησε την Δέλτα, η οποία μεταδίδεται, και είμαστε ακόμα στο Δέλτα και έχουμε πολλά γράμματα ακόμα στο ελληνικό αλφάβητο. Προφανώς, λοιπόν, μακάρι να έχει δίκιο χθες ο κύριος Εξατάκτος. Τι είπε? Που με τελειώνουμε όσο να είναι. Ναι, είπε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, λίγο κουράγιο ακόμα. Ναι, ναι. Ο κ. Γεροτζιάφας, για παράδειγμα, λέει ότι θα πρέπει να ζούμε. Να μάθουμε να ζούμε με αυτό και θα το έχουμε και καιρό μαζί μας. Δίστανται οι απόψεις των επιστημών. Το θέμα είναι ότι πάμε για τρίτη δόση. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί. Εγώ θα κάνω, Και εγώ θα κάνω. Αν σε πιάσει και εμένα με πιάνει. Λοιπόν, καλά, όχι από μόνοι μας, αν οι επιστήμονες μας το πούν. Μιας και μιλάμε για κορονά, να πούμε πάντως ότι ο Γιάννης Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, είπε τουλάχιστον για τους εκπαιδευτικούς, ήταν γνωστό, θα μου πεις, εμείς είμαστε γνωστό για εμάς, για το πολύ κόσμο, ίσως. Απλώς το είχα σημειώσει εγώ σε ένα ρεπορτάζ στη Real μες τον Αύγουστο, ότι ενώ και ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής εκεί τέλη Ιουνίου είχε πει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα πάνε με υποχρεωτικό εμβολιασμό. Φαίνεται ότι το εξετάζω στην κυβέρνηση. Υπάρχει ενδεχόμενο, αν και είναι αρκετά υψηλά τα ποσοστά, να είμαστε ακριβείς, είναι πάνω από 80% τα ποσοστά στους εκπαιδευτικούς, δεν είναι χαμηλά. Παρά τα αυτά, όμως, σου λέω, αφού μπαίνουμε στις αίθουσες και συζητάμε όλο αυτό, μήπως χρειαστεί να γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός, και στο παιχνίδι μπαίνουν και οι ιερείς, έτσι, και το λέω αυτό. Γιατί είναι και ένας προνομιακός χώρος για την κυβέρνηση. Όλος αυτός ο χώρος εκκλησίας, ιερείς, των κληρικών, όλο αυτό το πράγμα, η εκκλησία. Και φαίνεται ότι, δεν ξέρω, θα πάρει την απόφαση να σπάσει αυγά. Εγώ δεν ξέρω, Γιώργο, γιατί σε αυτή την ιστορία νομίζω ότι είμαστε βλέποντας και κάνοντας στην ιστορία. Πόσες φορές έχω ακούσει για τους ιερείς, έχω ακούσει για τους αστυνομικούς, έχω ακούσει για τους εκπαιδευτικούς, έχω ακούσει για τους υπαλλήλους των τουριστικών επιχειρήσεων. Δεν ξέρω, θα φανεί πώς και τι. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα εκ των πραγμάτων είναι ο μαζικός εμβολιασμός που είναι πίσω και κυρίως των μεγάλων ηλικιών. Μάλιστα. Αυτό εξακολουθεί και παραμένει πρόβλημα και εκεί που ήμασταν στο μέσο όρο της Ευρώπης, σε ορισμένες κατηγορίες είμαστε ουραγοί. Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα πολλοί κόσμος πηγαίνει στη Μητρόπολη Αθηνών για τον Μίκη Θεοδωράκη, πλήθος κόσμου. Αύριο. Ολοκληρώνεται. Στην Αθήνα, στην Μητρόπολη. Γιατί μετά είναι εκεί η διαδικασία. Έτσι. Της Προέδρου της Δημοκρατίας, της Κατερίνας Ακελαροπούλου, και του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, του Δημήτρη Κουτσούμπα. Αυτοί θα μιλήσουν. 120 άτομα με βάση το COVID παίρνει μέσα η Μητρόπολη. Και 20, και 20 θα είναι κάτω στη γενέτειρά του, έτσι. Ναι. 120 λοιπόν αύριο, και άρχισε η συζήτηση ποιοι θα είναι μέσα τώρα. Mm-hmm. Θα είναι, για παράδειγμα, η πολιτική αρχηγή. Δεν μπορεί. Θα είναι η οικογένειά του πρώτα απ' όλα. Δεν το συζητάμε αυτό, έτσι. Οι άνθρωποι του. Mm-hmm. Θα είναι, προφανώς έχει κάποιους γνωστούς. Δεν μπορεί να είναι και Παρμενίδη, γραμματέας του που ήταν χρόνια εκεί. Άνθρωποι που ήταν. Θα είναι πρώην πρωθυπουργοί. Θα είναι πρεσβευτές, εκπρόσωποι άλλων κυβερνήσεων. Θα είναι καλλιτέχνες. Στο Μίκη θα θέλουν να είναι όλη η Ελλάδα. 10 εκατομμύρια Έλληνες, να μην σου πω και πόσα εκατομμύρια από όλο τον κόσμο θα θέλουν να ήταν εκεί. Λες, και εγώ θα ήθελα να μου ναι. Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να επιλεγούν. 120 είναι δύσκολο το έργο που θα έχει αύριο. Έξω θα υπάρχουν μεγάφωνα, θα υπάρχουν μικροφωνικές εγκαταστάσεις. Νομίζω θα είναι κόσμος, θα μπορεί να παρακολουθεί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει, ο Μίκης θα είναι πάντα εδώ. Δεν θα φύγει ποτέ. Λοιπόν, και πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Τρούλης, είναι αντιπρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Και τον θέλω και τον ευχαριστούμε που σήμερα είναι μαζί μας, με αφορμή το γεγονός ότι η κυβέρνηση για τους εκπαιδευτικούς